πιάνω να σου πω. Πώς να ξεχάσεις αυτήν την ιστορία με τη γυναίκα με τα κοντά κόκκινα μαλλιά. Γιατί? Γιατί αυτές οι δύο ιστορίες, το ονείρου δηλαδή και της Βίκης, δεν συμπίπτουν. Κάνεις λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά εσύ αυτή τη στιγμή πρέπει να εστιάζεις στο ποιος πήρε το παιδί της Μαράγδας και προσπάθησε να στο φορτώσει. Γιατί αυτό είναι το φλέγον θέμα. Ποιος προσπαθεί να σε τρελάνει και γιατί. Δεν ξέρω. Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Δεν πάει. Εμένα όμως πάει. Και ξέρεις πού? Στο Μιχαήλ. Γιατί μπορεί να μην έχεις τώρα το παιδί για να στο διεκδικήσει. Αλλά σε πληροφορώ ότι είναι πολύ θυμωμένος μαζί σου. Θεωρεί ότι εσύ είσαι υπεύθυνη για το θάνατο της Αριάδνης. Και σε εκδικείται. Λες. Λέω. Αλλά αυτό να μην σε ανησυχεί καθόλου. Γιατί όπως σου υποσχέθηκα, θα την βρούμε μαζί τη λύση. Λιάννα. Σε νοιάζομαι. Καλλιεργής. Είμαι ο Σίμος Καρατζάς. Άκου, φίλε, έχω τα προβλήματά μου, δεν έχω την όρεξή σου. Έλα, καληνύχτα. Περίμενε, μην κλείνεις. Για δικιά σου δουλειά πήρα. Ρε, άσε τα σάπια, δεν σου δίνω συνέντευξη, ποτέ ξανά. Δεν θέλω συνέντευξη, άκουσε με. Έχεις ανεβάσει στο Facebook μια ανάρτηση και ψάχνεις κάποιον άντρα. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον ξέρω. Τον ξέρω καλά. Τι είπες?